Και μετά έρχεται η φάση. Και μετά έρχεται η φάση. Πάμε στο επίμαχο θέμα τώρα. Λοιπόν, το επίμαχο θέμα. Κατά τη γνώμη μου, ο διαιτητής, αν πεις ότι ήταν ή δεν ήταν πέναντι, για μένα σε ντέρμπι στο 97 δεν δίνεται αυτό το πέναντι. Είναι πέναντι. Γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, σαν το ταγάρι, κουρμπέλης ήτανε. Έστω να πούμε, έστω ότι by the book, να πούμε που λέει και ο φίλος μας ο Ασλαμάς που λείπει. By the book, έστω ότι είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Κρατάς ένα λεπτό χωρίς λόγο, πας στο 96, το πέναλτι γίνεται μιλάς στο 96. Μιλάς για πρόθεσμο. Ναι. Άρα έχεις ακόμα ένα λόγο. Ναι, έρχεται. Επειδή γίνεται στο 96 η επίμαχη φάση, να πεις δεν το δίνω γιατί το κράτησα και εκπρόθεσμα. Ναι. Που λέμε με το πνεύμα και όχι με το by the book. By the book μπορείς να πεις ότι δίνεται αυτό το πέναλτι. Κοίτα, άρα, έτσι όπως μπήκε το VAR στη ζωή μας, αυτά τα μικροθέματα, πεις, αυτά όλα προς το καλό του ποδοσφαίρου, δίνονται όλα πέναλτι. Ναι, άρα λοιπόν... Και να ολοκληρώσω θέλω κάτι. Ναι, αυτό γίνεται στο μου είπε ο Γιώργος πολύ σωστά όταν ήμασταν εδώ πέρα. Ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να διαμαρτυρηθεί ότι... μόνο στο κομμάτι του εκπρόθεσμου. Ναι. Αλλά αυτό το κομμάτι και ο διαιτητής μπορεί ούτε να κρίνει. Ούτε για μένα, δεν συμφωνώ. Μου είπε ο Γιώργος πολύ σωστά, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ότι ο διαιτητής μπορεί να σκέφτηκε τις καθυστερήσεις που έκανε ο Διούδης και έδωσε ένα λεπτό παραπάνω. Γκάρτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, βάσει κανονισμού, εγώ είμαι από τους πρώτους που έχω πει ότι όταν ο διαιτητής κρίνει ότι κάποιος κάνει καθυστερήσεις εσκεμμένα, πρέπει να υπάρχει κανονισμός με ένα και δύο λεπτά παραπάνω καθυστερήσεων. Αλλά αυτό πρέπει να θεσπιστεί δια νόμου. Σε όλους. Άρα, σε όλους. Έπεσες κάτω, κάνεις το χτυπημένο. Η πορεία του ήταν η κάρτα. Και όχι μπράβο. Το ναι. Μπράβο. Άρα αυτό εδώ, ούτε εδώ δικαιολογείται επειδή ο Διούδης έκανε καθυστέρηση. Δεν προβλέπεται βάσει κάποιου κανονισμού η καθυστέρηση αυτή να κρατηθεί παραπάνω. Ούτε υπήρχε τραυματισμός. Έτσι, η τιμωρία του ήταν κατά κάποιο τρόπο και η κάρτα. Μια απέλπιδα προσπάθεια του ΠΑΟΚ από το center back του να μπει κατά μέτωπον. Είναι αυτό που λέμε στην απέλπιδα είχε προσπάθεια. Είχε κάνει λάθος και στον goal, ρε παιδιά. Ναι, η απέλπιδα προσπάθεια μπήκε εκεί πέρα. Έτσι. Έγινε για να μπει. Ένας διαιτητής που στήριξε για σεμινάριο. Εκείνο το οποίο εμένα γενικά. Ναι, 90 λεπτά ήταν για σεμινάριο. Απόλαυσε διαιτητής. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το εξής. Τελειώνει το match και οι παοξίδες πανηγυρίζουν σαν και πήραν το πρωτάθλημα. Έτσι. Δηλαδή και στην κερκίδα. Την αρτάρε! Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Πάτε και φάτε. Και οι χαζοχαρούμενες στην κερκίδα. Χαρήκατε που σοβαρίζατε τον Κουρμπέλη με τον Δόνιρε. Και το γιο του Αποστολάκη το χαμηλόκολο. Με 50 εκατομμύρια μπάτζετ. Με 50 εκατομμύρια μπάτζετ ισοφαρίσατε στο 97, στο 101, πώς στο διάλογο ισοφαρίσατε. Και καλά κάνεις και είναι πέναλτι. Κι ας είναι εκπρόθεσμο. Και πανηγυρίζεις σαν τους χάζους, ρε. Τι να πω, ρε. Αν είχε γίνει αλλού... Τι να πω, το καραγκιός λύκει, ρε. Τι να πω, το καραγκιός λύκει, ρε. Και πάω στο κέντρο του γηπέδου. Στον κάθε οπαδό συμβαίνει. Αυτό τους αρέσει ο... Στον κάθε οπαδό συμβαίνει, άστο και εσύ τώρα. Τι παραμύθια είναι αυτά, ρε. Το Παναθηναϊκό μπορεί να σου άρεσε 4. Κιλάρισα πέρασε και Ξάνθη. Τον ισοφαρίζει στο 101 με πέναλτι. Διαμαρτυρόμενοι Παναθηναϊκοί, άδικα ή όχι, για το εκπρόθεσμο ή είναι δεν είναι, πάει εκεί ο Κουρμπέλης σαν το ταγάρι στην απέλπιδα προσπάθειά σου. Με καλύτερο παίκτη, τον 8ο σου Χάφτο Μίσιτς και το Βιερίνια το παιδί προς τιμή του μπήκε μέσα που κακώς τον έβαλε εκεί πέρα, έξω δεξιά, έξω αριστερά πρέπει να τον βάλει και να βάλει τον Καντουρί στα Χαφ και λέει ο Χατζινάκος καλά, πήρατε τον Καντουρί να τον φέρετε πίσω σαν οχτάρι. Του αλλάζετε θέση και το βάζει αλλαγή στα εξτρέμ. Αυτό είπαμε live. Αυτό είπαμε live. Αυτός. Και τον Μπίσεσβαρ που θα τον έβαζε. Ο Μπίσεσβαρ. Υποτίθεται το καλοκαίρι μας πρίξανε ότι ο Καντουρί είναι λάθος που έπαιζε τόσο καιρό εξτρέμ. Και λέει ο προπονητής σου, ο Φερέρα, ότι το παλικάρι αυτό είναι η κορυφή στις προπονήσεις και η θέση του είναι το οχτάρι. Και τον βάζει τώρα εξτρέμ. Δηλαδή κοροϊδεύεται τον κόσμο, ρε παιδιά. Εξοδολάμπρου. Ναι. Εντάξει. Τι να πω, εγώ δεν έχω τι να πω, τα αναλύω. Εγώ τα παιδιά κτλ. Και έχω να πω και κάτι γιατί την κολοκαθίστρα τον Μπίσεσβαρ. Την κολοκαθίστρα εκείνη τον Μπίσεσβαρ. Που έχει πάει το παιδί σαν δεύτερο σεντερφόρ και ο Φουκαράς ο Μίσιτς. Που αυτό είναι η χαφάρα του ΠΑΟΚ. Από εκεί πρέπει να ξεκινάει ο ΠΑΟΚ για μένα. Και συμπληρώστε τους άλλους δύο. Ο Μίσιτς, φίλε, να μαρκάρει στην περιοχή του μέσα. Να κάνει παιχνίδι.
να μοιράζει, να τουμπλάρει τον ανύπαρκτο Μάντος και τον Λιμνιό. Ο Μίσιτς. Ο Δε Αγκούστο. Άλλος ανήμπορο. Με το Γιαννούρι. Στις τρεις πάσες οι δύο είναι λάθος, ρε πλάκα μου κάνεις. Το βρήκατε αυτό 3 εκατομμύρια και το πήρατε, ρε κορόιδα. Κουσουρλί. Κουσουρλί. Πάμε στον Πάο. Πάμε Γιώργο. Λοιπόν. Θα μιλήσει μετά το διάλειμμα για Ολυμπιακό. Πολύ όμως. Και να κάνουμε διάλογο δυνατό. Ο έβαλε σκυλά. Ο έβαλε σκυλά. Ότι τρώει υγεία είναι πάντως, παιδιά, να ξέρετε. Τρώει υγιή, αλλά πρόσεχε, φτάνει. Μου έχει με τη μαμούλα. Ναι, παιδιά, απλά κάθεται έτσι πίσω πλαγιαστά. Όχι, βλέπω έκανε σκεμπέ. Τρώει. Α, δεν προσέχει. Λίγο. Ναι. Λίγο. Λοιπόν, για πάω. Καταρχήν, εντάξει, σαν σίγουρα, σαν οπαδί, σαν καζούρα κτλ. Χαιρόμαστε που κάποιοι αφήσαν τις σαμπάνιες που θα τις ανοίγαν όταν θα χαλούσε το αίτητο πάλι μες στο ψυγείο. Και βουλώσαν το φελό. Έτσι. Έτσι ο φελός. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα και να μιλήσουμε σοβαρά. Για μένα προσωπικά ο διαιτητής δεν θεωρώ ότι. Καταρχήν, το ότι δίνει ο βοηθός 5 δεν σημαίνει τίποτα για το διαιτητή. Μπορεί να το σφυρίξει και στα 2, μπορεί να τα σφυρίξει και στα 30. Είναι στο θέμα του τι κρίνει ο διαιτητής. Ο συγκεκριμένος διαιτητής. Για... Στο φινάλε μπορεί να κάνει τρίτο και ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Λοιπόν, αν έκανε κανένα 2-3, τότε να δω τι θα γινότανε. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ένα διαιτητή που λένε τα 1002 όταν επί 95 λεπτά έναψε γάδια στο σεμινάριο. Ναι, συμφωνώ. Και συμφωνώ, αφήνει Γιώργο, ένα συμφωνώ. Λεπτό έξτρα να μου έλεγε ότι ξέρεις τι, να βγαίνει εκεί παραπάνω. Τι όμως έγινε για τον κακορευτή. Άλλο αυτό. Περίμενε, Βασίλη. Μισό λεπτό. Μισό, να τελειώσω. Αν είχαμε εμείς 95 λεπτά. Δόλο δεν καταλογίζεις. Ναι. Στο διαιτητή αυτόν. Δόλο δεν καταλογίζεις. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Λάθος τέτοιο, σκεπτικό. Τι να κάνω. Δόλο όχι. Θα μπορούσε το σκόρ να σου πω λίγο κάτι με αυτή τη λογική. Θα μπορούσε να είναι 1-1 και να γίνει 1-2. Γιατί συζητάτε με τον διαιτητή που δεν έδωσε πέναλ. Έδωσε το βάρο. Το υπάρχει το βάρο όμω, ρε φίλε. Δεν έδωσε πέναλτι. Σε ξαναλέω, ρε Χιμένε. Συγγνώμη, έδωσε πέναλτι το διαιτητή. Το έδωσε το βάρο και πήγε και το είδε. Καλά, τώρα τι να συζητήσω. Το είδε. Ο διαιτητή έδωσε πέναλτι. Έδωσε, ναι. Ο διαιτητή το έδωσε. Ο διαιτητή το έδωσε. Το είδε στο βάρο. Το είδε. Είναι στα 3 μέτρα και λέει παίζεται. Ωραία, πηγαίνει στο βάρο, το βλέπει και το δίνει. Θα μπορούσε να πάει στο βάρο και να πει ότι δεν είναι. Είναι δύσκολη φάση. Έλα ρε τώρα. Έλα βρε με επιθετικό φάουλ με ισοφάρισε τώρα. Και τολμάς και μιλάς και για βάρ τώρα. Κάτσε βρε, κάτσε να τελειώσω. Όχι, όχι. Κάτσε να ολοκληρώσω. Τι γαργάρα κάνουμε, βρε. Σημείωσε το. Καλά, πες εσύ τους γνωστούς σου να πούς τα αποδητήρια, ξέρεις εσύ. Λοιπόν. Το Τζίλο σημείωσε. Ο κύριος Μπράβο. Όχι, έπρεπε να είναι ο κύριος Κουμπαράκης προφανώς. Μοιάζεσαι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Γι' αυτό, λοιπόν, συνεχίζω. Και λέω ότι για μένα γι' αυτό δεν ελέγχεται ο διαιτητής. Αν είχα ένα διαιτητή όπως κάποιους άλλους και τον έβαζα μέσα τον Παναθηναϊκό με το πειθαρχικό μέσα στην περιοχή και δεν μπορούσα να τον κερδίσω και το κρατούσε ο διαιτητής, θα σου έλεγα ναι. Ότι όντως είμαστε παρασκήνιο, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο. Πρώτον, για τους Παναθηναϊκούς, το ότι μας εξισώνεται με τον Ολυμπιακό, εμένα ότι και με ενδιαφέρει. Απλά θα σας θυμίσω λίγο κάποια ονόματα τα οποία, ναι, τα οποία εσείς τα, και σε εσάς τότε. Η Παναθηναϊκία το πούνε. Ναι, και σε εσάς θα θυμίσω κάποια ονόματα τα οποία εσείς τα λέγατε. Εσείς μιλούσατε για τον κύριο Ποντίκη, οι άλλοι μιλούσαν για τον κύριο Παπαχίτζιο, ναι. Οι άλλοι μιλούσαν. Θύμησέ μου σε ποιο μάτσα ο Ποντίκης. Στο ΑΕΚ Ολυμπιακό. Α, μπράβο. Είδες εσύ σήμερα κάτι τέτοιο που μας εξισώνει τον Ολυμπιακό. Είδατε εσείς σε μάτς του ΠΑΟΚ τέτοια διαιτησία. Είδατε ατμόσφαιρα Ριζούπολης όπως τον κύριο Μποροβίλο. Θυμηθήκαμε χρόνο του Ολυμπιακού. Καλά. Και Manchester United να πω υπερομάδες που έπρεπε να πάει στο 97 για να κερδίσει. Λοιπόν, συνεχίζω. Συνεχίζω. Άρα λοιπόν αυτό το παραμυθάκι κόψτε το. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε και στο καθαρά αγωνιστικό. Ο ΠΑΟΚ φέτος είναι τραγελαφικός. Ο μόνος λόγος που κρατιέται κοντά είναι όπως ο περσινός Ολυμπιακός. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Τρίτο ντέρμπι, καμία νίκη. Και σε δεύτερο ντέρμπι μάλιστα, πάλι ισοφαρίζει στο τέλος. Λοιπόν, από λάθος αντιπάλου και εδώ, όχι από καμιά παλικαριά. Στο πρώτο με το Άρη ισοφαρίζουμε γιατί για κάποιο λόγο ενώ παίζει ο Άρης με 3 center back, ο αριστερός του αμυντικός πάει να κλείσει ως τέταρτος. Κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί το κάνει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για το 2-2 λέει. Ναι, ο Ρόους που παίζει με 3 center back ο Άρης και μπαίνει ο Μίσης την μπάλα και ο άλλος δεν πάει το μαρκάρι, κλείνει προς τα μέσα. Ναι. Τραγικό. Και εδώ πηγαίνει το άλλο το όρθιο, το κρυάρι και πέφτει πάνω στον άλλον. Ξέρεις πόσο όταν ξέρεις τι μου θύμισε. Πόσο όταν έρχεται πάνω να φύγει το λεωφορείο και δεν προλαβαίνει να μπει μέσα. Και σκουντά. Βγαίνει χυμά σε όλους.
Λοιπόν, αυτό όμως δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, για μένα αυτό το αποτέλεσμα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Ολυμπιακού. Ήταν βούτυρο στο ψωμί. Πρώτον, θα φωνάζει ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη διαιτησία. Δημιουργεί κλίμα εκεί. Δεύτερον, κλείνει τα μάτια των ΠΑΟΚτσίδων ότι δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Τρίτον, πηγαίνει πιο υποψιασμένος στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Εμείς αυτή τη στιγμή, αυτό το 2-2 λειτουργεί ως κακό άλοθη. Γιατί όπως είπε ο Ραπτόπουλος, χειροκροτούσαν. Τι χειροκροτούσαν? Σαν τους χαζούς. Ακριβώς. Ότι στο πρώτο ημίχρονο παίζουμε με 10 παίκτες, δεν υπάρχει κανένας Αουγκούστο μέσα. Φεύγουν, χάνουμε, αν είναι δυνατόν, να μην έχουμε, πώς το λένε, την κυκλοφορία, την κατοχή στο γήπεδό μας. Επειδή ακριβώς τα χαφ δεν υπάρχουν και βγαίνουν σαν τα φίλια οι άλλοι. Ο Παναθηναϊκός σου έκανε κατοχή μπάλα στην Τούμπα. Ακριβώς, ναι. Στις καλές εποχές του Παναθηναϊκού. Έτσι, δεν έκανε στην Τούμπα. Σχολό, με κακό πάω, με βουλινούς και με τέτοια, ναι. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο που λέμε να παίξουμε επιτέλους με 11, μπαίνει μέσα ο Καντουρί. Ακόμα πιο τραγικό αυτό. Και όπως λέει ο Βασίλης, με πρόλαβε γιατί και εγώ θα το έλεγα αυτό. Ένας παίκτης ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης, όπως λέει αυτή η προπονητάρα μας που έχει προπονήσει ποτέ. Απίστευτο πραγματικά δηλαδή, γελάει ο κόσμος. Και όπου κακώς βρίζατε τον άλλον, και ξέρω τώρα θα τα πούμε λίγο κι αυτά, θα σας πω γιατί τον βρίζετε τον Ρουμάνο, τον προπονηταρά, τώρα τον βρίζετε όλοι. Γιατί τον βρίζει ο μεγάλος. Γιατί πλέον ο παδός του ΠΑΟΚ έτσι έχει γίνει. Παίρνει θέση μόνο όταν παίρνει ο μεγάλος. Λέει κατ' ο μεγάλος. Διαβάζεις 200 τέτοια στο Facebook. Ω, έτσι ο αλλιώς. Βλέπω τώρα τι γίνεται στο μπάσκετ. Λοιπόν, παίρνει θέση ο μεγάλος θετικά για κάποιον. Ω, κάτω τα χέρια από το παιδί μας. Έτσι γίνεται λοιπόν και με αυτόν. Κατευθυνόμενοι. Όχι, κατευθυνόμενοι όχι. Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν είναι κατευθυνόμενος. Είναι πολύ ανασφαλής. Διαχειρίσιμος. Βέβαια. Χειραγωγήσιμος. Είναι ανασφαλής. Είναι ανασφαλής. Χειραγωγήσιμος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει μια μεγάλη ανασφάλεια. Παράλληλα και τον άλλο και σηκωθεί και φύγει. Σωστά. Λοιπόν, εγώ δεν λέω να λέμε. Μπορεί ο Σαββίδης αυτά που λέει να έχει δίκιο. Εγώ δεν λέω αυτό. Μπορεί να έχει δίκιο σε όσο λέει. Αλλά να μην περιμένουμε το Σαββίδη να τα πει για να συμφωνήσουμε. Μπορούμε να τα πούμε εμείς πριν από αυτόν ή να διαφωνήσουμε. Και μπαίνει λοιπόν ο Καντουρί από τα αριστερά. Και έχω και τον πατέρα μου σε κρίσιμη ηλικία στο σπίτι και έχει πάθει. Μου λέει γιατί μπήκε, λέει αυτό. Λέει λάθος, λέει, έχει στρέψει, λέει λάθος την τηλεόραση για να φαίνεται αυτό από τα αριστερά. Ρε μπαμπά, τον λέω, όχι έτσι είναι η τηλεόραση. Λέω είναι αριστερό παίκτη. Μα γιατί παίζει, λέει. Πάρε, λέει τώρα, λέει τον Κωστή, λέει τηλέφωνο. Το λέω, τον λέω, λέει, βλέπει το μάτς. Γιατί παίζει, λέει αυτό αριστερά. Λέω, έλα, δεν κατάλαβα. Φουλοκτάρι. Αυτοί εσείς μας λέγατε ότι είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Είναι ανήμπορος να παίξει από τα αριστερά. Και το μόνο που κάνει φυσικά τα αριστερά είναι να τρακάρει με το Γιαννούλη. Και για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί. Η αλλαγή ήταν. Γιώργο, συγγνώμη. Είναι τραγικό ο προπονητή. Βγαίνει ο Αγούστο και μπαίνει ο Καντουρί οχτάρι. Αυτή είναι η αλλαγή. Γίνεται μετά. Μένει ο Λιμιός. Μετά έγινε αυτό. Ναι. Και παίζει με το Βιερίνη αριστερά. Έτσι. Αυτό που μετά τον βάζει βγαίνει οχτάρι. Και επίσης το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι για μένα ο Πάουκ για κάποιο λόγο δεν κατάλαβα. Γιατί αυτό περιμένω να αναλύσετε και εσύ. Δεν ξέρω αν μιλήσατε εσύ και ο Χατζινάκο. Αυτή είναι η απάντηση όλα μου δώστε. Γιατί Χατζινάκο. Και εσύ Ραπτόπουλε, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καθόλου από τα αριστερά στο πρώτο ημίχρονο. Που υποτίθεται ο Γιαννούλης είναι σε φόρμα, ο Γιαννούλης κάνει τις ωραίες σέντρες και κάνει αυτό το overlap ομάδος που δεν τον είχαμε δει ποτέ να ανεβαίνει μπροστά. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι γίνεται. Και φυσικά εννοείται να κάνω και μια δεύτερη ερώτηση. Να σταματήσω, όχι. Να κάνω και τη δεύτερη ερώτηση και μετά μου δώσει εξήγηση. 5 λεπτά καθυστέρηση δεν έχει δείξει ο διαιτητής. Γιατί στο 85 βγαίνουν όλοι μπροστά σε εκείνο το φάουλ και δεν μένει ούτε ένας πίσω. Και τρώμε εκείνη την άθλια κόντρα. Να γινόταν αυτό στο 95, να σου πω εντάξει. Σωστή. Αλλά στο 85, μόνο ο τερματοφύλακας που δεν βγήκε μπροστά, λες και δεν είχε. Ήταν τελευταία μάτς, φάση του μάτς. Αυτά. Αν δεν συνέρθουμε, θα πούμε κλάφτα χαράλαμπε. Ο Γιαννούλης έχει μπλοκαριστεί με τον άλλο τον Μαλούχο, τον Στοχ, γιατί ο Μαλούχος, ο Γιαννούλης έχει την ικανότητα να πάρει όλη την πλευρά. Είναι πολύ καλός επιθετικά. Έχει τα θέματα του αμυντικά, τα οποία δεν φαίνονται γιατί εξτρέμ ανάλογα δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Ένας Μπουζούκης τον έκανε μεγάλο πρόβλημα σε συνδυασμό με τον Αγούστο που δεν μπορούσε να πλουντατουμπλάρει από εκεί τη μεριά μέσω αμυντικά. Ο Γιαννούλης λοιπόν βρήκε ένα στόκο, το στόκ, ποιος ήταν καρφωμένος πάνω στη γραμμή. Σου λέει εγώ και μπλοκαρίστηκε. Ή θα πρέπει να βγω διαγώνια να παίξω επιθετικά εγώ. Για να βγει αυτό σε πλάτος, να γίνει το αντίθετο δηλαδή, ήθιστε όταν βγαίνει ο μπακ καλά να χώνεται ο εξτρέμ εκεί. Ήταν τακτικός, άθλια η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ. Σου λέω Γιαννούλης, άμα μπω εγώ διαγώνια και χαθεί η μπάλα, δεν θα προλάβω να γυρίσω ούτε εγώ ούτε ο Στοκ. Ο Αγκούστο δεν μπορεί να ντουμπλάρει και να με ξεκολλιάσουν από εκείνη τη μεριά. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ο Στοκ έχει καθίσει πάνω στον ασβέστη, δεν έχει κάνει κινήσεις. Όταν πάει να βγει, σου λέει ανεβαίνει ο μπακ. Περιμένει αυτομάτως την κίνηση, τη διαγώνια
του εξτρέμ προς τα μέσα. Για να πάρει πλάτος. Και αφήνει ένα χαβ λίγο, δεν βλέπει την κίνηση αυτή. Και εκτός αυτού, Ραπτόπουλε. Έχει μείνει ο Κιο Στοχ μόνιμα εκεί πέρα στη γραμμή, έχει μπλοκαριστεί. Και εκτός αυτού, ο Μπίσεσβαρ. Γι' αυτό ο Μπίσεσβαρ δεν αριστερά. Είναι συμμετοχικός καθόλου, δεν ήτανε. Κολούσε δίπλα στο center for πολλές φορές ο Μπίσεσβαρ, ξεχνιότανε μπροστά. Και δεν έκανε αυτό που έκανε άλλες φορές, να γυρίσει πίσω, να υποδεχτεί μπάλα και να φτιάξει παιχνίδι. Έμεινε στα λίγα μέτρα γιατί ξέρει ότι είναι ντεφορμέ. Είναι ντεφορμέ, ξέρει ότι δεν έχει πολλές δυνάμεις τώρα και βγαίνει στα λίγα μέτρα ο Μπίσεσβαρ. Πάει και πολλά. Και ο Μπίσεσβαρ πρέπει λίγο και αυτός να κάτσει στον πάγκο μου. Είναι ντεφορμέ, Γιώργο. Είναι ντεφορμέ ο Μπίσεσβαρ. Τον ντεφορμέ Πέλκα. Όχι. Για μένα πρέπει μόλις. Ή να παίξει καθαρά 4-4-2. Μόλις τρώσει ο Βιερίνια, να βάλει το Βιερίνια. Πού? Δίπλα εκεί. Στο 4-4-2. Είναι ο μόνος που μπορεί να παίξει με επιτυχία το δεύτερο ψευτοινιάρι. Το 4-4-2. Αν θέλει να παίξει πραγματικά. Να βάλει Βιερίνια σαν δεύτερο Αγιάνο Δέκαρο. Να παίξει καλά, τον... στα καλά του όμως. Όχι ναι. Το έτσι όπως είναι τώρα. Να δούμε, ναι, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν. Στο Φιλαράκης ο Δόνης ήταν διαβασμένος σήμερα. Ναι, έχω κάνει και τον τρίτο center back βέβαια. Ήταν διαβασμένος και ιδιαίτερα από τους πλάγινους τους κομπλεξάρισε. Είχε πει καλά ο Ιησούα για πρώτη φορά φέτος. Και ψηλό ο Γιώχανσον. Το πήγε καλά ο Δόνης στο μάτς. Και μάρκαρε πολύ καλά και ο Μπουζούκης. Το Γιαννούλη τον έκανε μόλις βγήκε. Και αποδείχθηκε ότι κατάρα του Παναθηναϊκού, να το πούμε αυτό. Και εδώ είναι που σας την κάνει τη ζημιά ο Τράκης. Είναι το ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει κανένα βαθμό. Νομίζω έχει πάρει βαθμό στο ΆΚΑ, δεν ξέρω. Όλο εκτός έδρας έχει πάρει βαθμό. 10 βαθμούς έξω και κατάρα. Κατάρα σας είναι το ΆΚΑ Παναθηναϊκή. Λοιπόν.